Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Σπύρο Κόκκινο, έφορο εταιριών της Κύπρου και θα συζητήσουμε μαζί του για τις εταιρείες στην Κύπρο. Κύριε Σπύρο, πού βρίσκονται οι εταιρείες στην Κύπρο, πού βρίσκεται ο αριθμός των εγγραφών των νέων εταιριών? Μέχρι τέλος Οκτώβρη, τον περασμένο μήνα δηλαδή, έχουμε εγγράψει 8.680 εταιρείες. Αυτός ο αριθμός είναι σίγουρα μικρότερος από τα εγγραφές που έγιναν το 2012, 2011, 10 και 9 και 8 και 7. Θεωρούμε όμως ότι ο αριθμός αυτός είναι, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι, ότι είναι καλός αριθμός. Βεβαίως οι προσπάθειες συνεχίζονται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από εμάς στο δημόσιο τομέα. Αφενός, ο ιδιωτικός τομέας θα πολεμήσει να φέρει επενδυτές και εταιρείες στην Κύπρο και εμείς με τη σειρά μας να προσπαθούμε να τις ολοκληρώσουμε, να τις εγγράψουμε, να διεκπεραιώσουμε την εργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε γι' αυτό το σκοπό δεσμευθεί σε εισαγωγικά αλλά και κυριολεκτικά με τον Υπουργό μας, έτσι ώστε οι εταιρείες οι οποίες καταχωρούνται διαδικτυακά και θα εξηγήσω σε λίγο, να ολοκληρώνει η εγγραφή τους σε μία μέρα. Δηλαδή, να εγγράφουμε εταιρείες που καταχωρήθηκαν κοντά μας διαδικτυακά την προηγούμενη μέρα. Καθώς όσον αφορά εταιρείες που έρχονται σε χαρτί στα ταμεία του τμήματος, για αυτές να ολοκληρώνεται η εγγραφή στις δύο εργάσιμες μέρες. Πάντα μιλάμε για εργάσιμες μέρες. Mm-hmm. Και βεβαίως, αυτός ο χρόνος τον οποίο ανέφερα, νοουμένο ότι όλα υποβλήθηκαν καθόλου ορθά. Μιλάτε για την εξαγγελία που έκανε ο Υπουργός Ενέργειας για την διαδικασία Express για τις εταιρείες. Είχε πει για τρεις μέρες. Ακριβώς. Ο Υπουργός είπε για τρεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα πιο συνεπείς. Μάλιστα. Πάντοτε εννοούμενο ότι το προσωπικό μας είναι στη θέση του, δηλαδή να μην υπάρχουν απώλειες είτε ασθενείας είτε άλλος πώς. Και βεβαίως και πολύ σημαντικό, το μηχανογραφικό μας σύστημα, για το οποίο γίνονται πολλές προσπάθειες να πούμε, να δουλεύει ικανοποιητικά. Γιατί παραδεχόμαστε ότι το μηχανογραφικό μας σύστημα έχει κάποια προβλήματα, τα οποία διορθώνονται καθημερινά. Γι' αυτό να μην απογοητεύονται οι πελάτες μας, να προσπαθούν συνεχώς να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή καταχώρηση, είτε για εγγραφή εταιρείας, αλλά και για καταχώρηση οποιοδήποτε άλλων εντύπων που χρειάζονται να υποβληθούν στο τμήμα, γιατί αυτό αποβαίνει προς όφελός τους και προς όφελός μας. Τώρα, πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει μια εγγραφή εταιρείας? Πόσο είναι το maximum που πρέπει να περιμένει ένας πελάτης? Νομίζω ότι, όπως είπα προηγούμενα, όλα υποβάλλονται καθόλου ορθά, τα έντυπα εννοώ, mm-hmm. είτε διαδικτυακά είτε σε χαρτί. Το maximum θα είναι 4 εργάσιμες, δηλαδή να τα φέρει Δευτέρα, Παρασκευή, να πάρει την εγγραφή της εταιρείας με τα πιστοποιητικά του, το αργότερο. Επαναλαμβάνω, σκοπός, στόχος είναι στις δύο εργάσιμες μέρες να ολοκληρώνουμε την εγγραφή που υποβάλλεται η εταιρεία σε χάρτινη μορφή και της προηγούμενης μέρας αν υποβάλλεται διαδικτυακά. Ωραία. Θέλω να μας πείτε, κύριε Σπύρο, ποια ήταν η καλύτερη χρονιά για τις εταιρείες στην Κύπρο. Ποια ήταν η χρονιά η πιο δυνατή που είχαμε τις περισσότερες εγγραφές, αλλά και διατήρηση των εταιριών? Οι καλύτερες χρονιές ήταν δύο, το 2007 και το 2008. Στις δύο αυτές χρονιές έχουμε γράψει στη μία το 2007 29.000 και κάτι εταιρείες σε μια χρονιά μέσα και την άλλη 22.000 εταιρείες. Μεγάλος αριθμός. Μεγάλος αριθμός, προσωπικό το ίδιο ή και λιγότερο από ό,τι είναι σήμερα πριν 7 mm-hmm. χρόνια. Και εδώ δημιουργείται ακριβώς, αγαπητοί μου, το εξής. Όταν έχεις ένα προσωπικό 5-6 άτομα τα οποία γράφουν εταιρείες και γράφουν 800 με 1000 το μήνα και το ίδιο προσωπικό, διαρρέστε το 30.012, να δείτε το ίδιο προσωπικό της εγγραφής. Υπήρχε καθυστέρηση. Ομολογουμένως υπήρχε καθυστέρηση. Ναι. Δεν αρνούμε ότι υπήρχε καθυστέρηση, αλλά ήταν το maximum που μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Δηλαδή και 10 και 12 και 15 μέρες ναι. καθυστέρηση με αποτέλεσμα να κατακλυζόμαστε από τηλεομοιοτυπικά μηνύματα, τηλέφωνα, παραστάσεις προς τον Υπουργό, ξέρετε, καθυστερεί και λοιπά, ο έφορος, ένα προσωπικό έχει το συγκεκριμένο. Με αυτό το προσωπικό καλείται να εκπληρώσει το έργο του. Βεβαίως, λέω πάντα, μακάρι να φτάσουμε στα επίπεδα του 2007-2008 και να μην πω τη λέξη, να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ναι. έτσι ώστε να το εκπεραιώνουμε γρήγορα. Το 2015 είμαστε στον Νοέμβριο. Μάλιστα.
Πόσες νέες εταιρείες είχαμε μέχρι σήμερα? Είχαμε περίπου 9.000 εταιρείες, κατά ακρίβεια 8.682. 8.700. Αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ ακούμε ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, η οικονομία μας αναπτύσσεται, παίρνουμε θετικά μηνύματα από τους δανειστές, από τους οίκους αξιολόγησης. Αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε αύξηση? Δεν θα είμαι ορθός να πω ότι αναμένω δραματική αύξηση. Εκείνο το οποίο και ως τώρα βγήκα αληθινός, θεωρώ ότι η χρονιά του 2015 θα κλείσει όπως έκλεισε η χρονιά του 2014, ελαφρώς αυξημένη ενδεχομένως, καθώς όσον αφορά τις εγγραφές. Ναι. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί, δεν είναι θέμα μόνο εγγραφών. Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες που εγγράφονται να δημιουργούν κίνηση στην αγορά, ακίνητα, κόσμος να δουλεύει, υποστατικά να νοικιάζονται, υποστατικά να αγοράζονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος, και δεν το λέω, απλώς λέγεται με αλφαγιώτα, καλύτερα να εγγράφεις 10 εταιρείες με ένα κύκλο εργασιών μεγάλο, παρά 100 που να είναι απλά να εγγράφονται. Γι' αυτό συνέβαινε ενδεχομένως στο παρελθόν. Γι' αυτό σε λίγο θα πούμε και για τις διαγραφές. Είχαμε ένα μεγάλο πραγματικά αριθμό εταιριών εγγεγραμμένο στο Μητρό, που κάποιοι έλεγαν είναι. Δηλαδή, εικονικές εταιρείες. Εικονικές. Το να γράψεις μια εταιρεία, αγαπητοί μου, δεν ξύπνασε ένα πρωί και λες θα γράψω μια εταιρεία. Για κάποιο σκοπό γράφεται η εταιρεία. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι πόσο θα δραστηριοποιηθεί αυτή η εταιρεία και τι εισόδημα θέλετε θα προσφέρει στον τόπο γενικότερα. Και στον κόσμο, αλλά και στο κράτος. Για το 2016 τι περιμένουμε? Περιμένουμε ανάπτυξη, σταθεροποίηση, μείωση στις εταιρείες? Αυτά που λέω τα πληροφορούμε από τους επαγγελματίες. Ούτε τα βιβλία τα γράφουν, ούτε απλώς ενημερώνεστε όπως όλος ο κόσμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά επειδή έχουμε επαφές συχνές με επαγγελματίες και ενώ τους δικηγόρους, λογιστές, ελεκτές και παροχής υπηρεσιών, τους service providers, θεωρώ ότι το 2016 θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2015 και το 2014. Ναι, θα είναι καλύτερη χρονιά. Ένα στοιχείο το οποίο με κάνει να νιώθω πιο αισιοδόξο είναι ότι κατά τον μήνα που πέρασε, διότι τα στοιχεία που λέμε είναι του περασμένου Οκτώβρη, τώρα έχουμε Νιόβρη, θα βγουν τα στοιχεία αρχές Δεκέμβρη για τον Νιόβρη, έχουμε πολύ σημαντική 100% αύξηση στις καταχωρήσεις, όχι εταιριών, αλλά στις καταχωρήσεις εγγράφων που σχετίζονται με εταιρείες. Δηλαδή από τις 10-12.000 πήγαμε στις 20.000. Αυτό δείχνει, αντιλαμβάνεστε, μια κίνηση που θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και για το 2016. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στις διαγραφές των εταιριών. Είχατε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσετε στην διαγραφή των εταιριών που δεν έχουν καταθέσει τις ετήσιες εκθέσεις τους. Πού βρισκόμαστε σε αυτόν τον τομέα? Έχουν γίνει διαγραφές? Καταρχήν να πούμε ότι οι ετήσιες εκθέσεις συνοδεύονται πάντοτε με οικονομικές καταστάσεις ή λογαριασμούς, όπως λέμε. Ναι, έγινε αυτή η ανακοίνωση. Να πούμε όμως ότι αυτή η υποχρέωση των εταιριών ισχύει από το 2003. Σήμερα έχουμε 2015. Είχαμε οχλήσεις, μπήκαμε και σε κάποιες λίστες όχι άσπρες. Για τον λόγο αυτό, δηλαδή τι? Μας ζητούσαν να δώσουμε, όχι εμάς, στο Τμήμα Φορολογίας, όπως λέγεται σήμερα, κάποια στοιχεία για εταιρείες. Το Τμήμα Φορολογίας δεν ήταν ενημερωμένο, δηλαδή δεν είχαν καταχωρήσει φορολογικές δηλώσεις ή άλλα στοιχεία στον έφορο φόρου εισοδήματος, όπως ήταν τότε, ο οποίος με τη σειρά του αδυνατούσε να δώσει αυτά τα στοιχεία και θεωρήθηκε ότι για κάποιους λόγους εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε αυτά τα στοιχεία. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν είχαμε γιατί οι εταιρείες δεν συμμορφώνονταν. Συνεπώς αναλήφθηκε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε, όχι να κάνουμε κάποια. Δεν πρωτοπορήσαμε, να εφαρμόσουμε την νομοθεσία πιο αυστηρά, αν θέλετε. Ήμασταν λίγο πιο ελαστικοί, κάποιοι θα μπορούσαν να πούν. Γι' αυτό δώσαμε χρόνο, επαρκή χρόνο, στις εταιρείες να συμμορφωθούν, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, όφειλαν από το 2003 να καταχωρούν τις οικονομικές τους καταστάσεις μαζί με τις ετήσιες εκθέσεις. Την Παρασκευή που πέρασε, όχι τις 13, στις 6 του μήνα, του Νιόβρη, προβήκαμε σε ανακοίνωση, την οποία κυκλοφορήσαμε σε όλους τους επαγγελματίες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την οποία για τις εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον με την έννοια ότι μας ζήτησαν παράταση χρόνου να συμμορφωθούν ή για τις εταιρείες όπου πιστωτές περιλαμβανομένων τραπεζών μας ενημέρωσαν γραπτώς ότι για αυτή την εταιρεία, κύριε, μην προχωρήσεις γιατί έχω λαμβάνει
ή γιατί υπάρχει υποθήκη ή για τον λόγο που ανέφερε κάθε επιστολής, για αυτές τις εταιρείες δώσαμε παράταση μέχρι τέλος Μάρτη του 2016. Για εκείνες οι οποίες, αν θέλετε, αγνόησαν τα όσα λέγαμε και λέμε, θα προχωρήσουμε για διαγραφή. Πότε αναμένεται να γίνει αυτό? Μέχρι το τέλος του μήνα αυτού, σε 15 μέρες. Σύντομα. Σύντομα. Έχουμε προχωρήσει μέχρι σήμερα σε διαγραφές αρκετών εταιριών. Δηλαδή, όχι μόνο για το 2015 και για το 2014, 2013, 2012, 2011, να μην σας κουράσω με αριθμούς, απλά να πω ότι έχουν διαγραφεί περίπου 95.000, συνολικά, 95.000 εταιρείες. Σήμερα στο Μητρό βρίσκονται εγγεγραμμένες 252.000 εταιρείες. Mm. Από αυτές οι ενδείξεις είναι ότι τουλάχιστον 80.000 θα διαγραφτούν ή θα διαγραφούν. Μεγάλος αριθμός. Αλλά από παραδείγματα και από επαφές που έχουμε με τον απλό κόσμο αλλά και με τους επαγγελματίες, παραδέχονται ότι, όπως είπαμε και πριν λίγο, γράφτηκαν αυτές οι εταιρείες για κάποιο λόγο, κάποιο σκοπό. Που πλέον δεν τους εξυπηρετεί προφανώς. Για να παραμείνουν και γραμμένα. Για να παραμείνουν. Και μην ξεχνάτε και το εξής. Κάθε εταιρεία από το 2011 και εντεύθε είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το λεγόμενο ετήσιο τέλος. Mm-hmm. 350 ευρώ για το 2011. Όσες δεν πλήρωσαν για το 12, 13, 14 και 15, 500. Επί 4, 2.000. Αυξάνεται εννοείται η τιμή. Ναι, 490 κατά κρίβια, λέμε 500. Ναι, 500 επί 4, 2.000. Αυτό συμβαίνει όταν κάποια εταιρεία δεν πληρώσει το τέλος στην ώρα της ή γενικά αυξάνεται το τέλος... Αν πληρώσει στην ώρα της, 350 ευρώ, mm-hmm. μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Αν δεν πληρώσει, γίνονται τα 350, 380... Και μάλιστα. Μετά πάμε 490. Μάλιστα. Και άρα, μέχρι πότε μπορούν οι εταιρείες να καταβάλουν αυτό το τέλος? Εάν περάσουν και δύο χρόνια και δεν το καταβάλουν, τότε η εταιρεία προχωρά, αφού ακολουθεί μια διαδικασία βέβαιως πάντα, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, στη διαγραφή της. Έχουμε όμως την εξής ιδιορυθμία με τις εταιρείες σε σύγκριση με τους ανθρώπους. Εμείς πεθαίνουμε. Δεν ξαναζωντανεύουμε. Οι εταιρείες μπορούν να διαγραφτούν και να επανέλθουν. Mm-hmm. Με αίτηση στο δικαστήριο, βεβαίως. Καταβάλλοντας κάποια δικηγορικά έξοδα, κάποια χαρτόσημα, δικηγορόσημα και βεβαίως ένα τέλος 160 ευρώ για την επανεγγραφή. Δηλαδή υπάρχει θεραπεία, δεν είναι μοιραίο. Όμως καλύτερα για όλους να είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Μάλιστα. Κύριε Σπυρό, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι το 2016 να είναι μια καλύτερη χρονιά για τις εταιρείες στην Κύπρο. Εύχομαι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Να μπορούν οι πελάτες να ολοκληρώνουν τις αιτήσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο στόχος μας και έτσι με ένα αίσθημα, αν θέλετε, αισιοδοξία από τις στατιστικές που μόλις έχω πάρει, οι πτωχεύσεις, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, mm-hmm. και οι καθαρίσεις, μιλάμε για νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή, είναι πολύ πολύ μειωμένες για το 2015 σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό περνάει ένα μήνυμα, το οποίο νομίζω είναι εύκολα κατανοητό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.